Λοιπόν. Ναι ρε γιγαντά. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Τι, γραμμή. Περίμενε ρε. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Αυτό τον αγώνα της Τετάρτης δεν θέλω να δω οπαδό του Ολυμπιακού να τρώει πατατάκια. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Άλλη μια φορά έχει γίνει σε ένα γήπεδο εκεί στο μπάσκετ, στη Ρεάλ. Τον επόμενο αγώνα όλο το γήπεδο πατατάκια να τρώτε. Αυτό τον αγώνα όχι. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Πάμε σε γράμμες. Εμπρός. Ναι. Ναι, εδώ είμαι. Κάτι καλησπέρα. Για χαρά. Ο Σπύρος, είμαι από Νάσπακτο. Τι κάνεις. Ομάδα. Καλά είσαι. Ρε, η ομάδα, πες μου και θα δω αν είμαι καλά. Την Τετάρτη όλοι μαζί, όλοι με μια ψυχή να πάρουμε το παιχνίδι. Καλά είναι. Πώς το βλέπουμε, εντάξει, δυνατά. Τι να κάνουμε. Δυνατά, 2-0, καλά είμαστε. Εγώ θέλω πρόκριση με 0.5. Και όχι 0.5, έχουμε ομαδάρα, σε παρακαλώ, μην το χαλάς. Εντάξει, 4-0, φίλε μου. Καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός τώρα από τέτοια. Ναι ρε, γιγαντά. Να ζεις στον άθλιο κι εσύ. Να σου πω, Τάκη, το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Το δέντρο, τι λέει. Είναι ποιο... τα ιστορία που λυμμένα όλα. Τι είπα, δεν... Ναι, υπάρχουν ιστορία, κάτι λίγα θα φύγουν κι αυτά. Ξέρω. Εσύ θα έρθεις από τον άθλιο. Λοιπόν, έχει υπόψη σου 3 γκολ θα πάτε. Πανά. Τι είπε ο Βλάκας. Ναι ρε γίγαντα. Θεέ μου, μεγάλη σου η χάρη, Αγία μου Παρασκευή αύριο, όσοι γιορτάζετε χρόνια πολλά, μου έκανε το θαύμα. Βάφτισα έναν Ολυμπιακό! Γαμιέσαι μου νοπάνω! Μεγάλη σου χάρη, Αγία Παρασκευή. Βρίζω, αλλά είδες με τι μου νοπάνω έχω να βγάλω. Πουτανίτσα! Πουτανίτσα! Σε βάφτισε η Αγία Παρασκευή και η εκπομπή. Για 2 λεπτά, πουτάνας γε, έγινες Ολυμπιακός. Στην κόλαση θα πας. Που είπες ψέματα, όχι ότι έγινες Ολυμπιακός. Πάμε σ' άλλο. Έτσι ρε. Καταρχήν, να είσαι Παναθηναϊκός και να λες ότι είσαι Ολυμπιακός, είσαι πουτάνας γιος. Είσαι πουστράκι ολκής. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Γαμώ. Που στο διαλογήσουμε. Λοιπόν, εμπρός. Ναι ρε γίγαντες, πάμε. Είκοσι χιλιάδες διαρκές και εισιτήρια έχουν φύγει πριν από 7 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει μεθαύριο. Εντάξει, πουτάνα ασγε, βάζελε. Πουτάνα γαμημένη. Μεγάλη σου χαρία για την Παρασκευή, αλλά είμαι αμαρτωλός. Τι να κάνω, δεν υποτιμώ και εδώ, Και οπότε βρέθηκε ένα μουνί, να μην τον βρίσω. Να τον βρίσω. Ο μπαμπάς σας και ο γαμιάς σας, πατατάκια κανείς την Τετάρτη στο γήπεδο. Το επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλων, και γαριδάκια φάτε. Λοιπόν, πάμε σε γράμμα. Καλησπέρα. Ναι. Είσαι κινήσω. Ορίστε. Να πω ένα κουράγιο σε ανθρώπους που έχουν φάσει σπίτι. Εντάξει, αγοράκι μου, εντάξει, σαν τα γάμι σου. Θα κάτσεις τώρα εγώ, να βγάλω τα αυτιά μου, τις καταλές. Ρε,
τις πλάκες, θα τις κάνουμε μαζί να γελάμε. Τώρα κάθεσαι και μπορείς να μιλήσεις και σε βρίζω τσάμπα. Δηλαδή σε έβρισα που δεν μπορείς να μιλήσεις. Εντάξει, μαλακία είναι. Αλλά, μην είσαι τώρα, εντάξει. Υπάρχει ζέστη, έτσι. Όλοι είμαστε κάπως. Τα νεύρα είναι μέχρι τον ουρανό. Χώρια εγώ που γεννήθηκα με νεύρα. Εντάξει. Μετά λέτε σας βρίζω. Τι να κάνω. Εμπρός. Βρίστε κι εσείς να πάει να γαμηθεί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα σας μιλάω όπως μου μιλάτε. Σέβεστε, σέβομαι. Βρίζετε, βρίζω. Έτσι είναι αυτά. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ. Τα είδατε και τα στιγμιότυπα πριν. Πριν από δύο μήνες. Έτσι θα γίνει. Και πώς το λένε.